καλά. Ελπίζω στην Ελλάδα που μας βλέπετε να έχει ωραίο καιρό, διότι εδώ ο καιρός είναι σαν το λαό του. Μαύρος και ξενέρωτος. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έκανα αυτό το βίντεο είναι ένας πιο πρακτικός. Μου έχετε δείξει ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον που μπορούσα να πω σε κάποια ανάρτησή μου σχετικά με τη γυμναστική και μου ζητήθηκε να κάνω ένα βίντεο για την εκγύμναση των γλουτών. Γυμνάστρια δεν είμαι, αλλά όλο κάτι θα έχω δει κι εγώ και ήθελα να το δείξω στο YouTube. Λοιπόν, εγώ γυμναστική γενικότερα κάνω στο γυμναστήριο με τη δουλειά μου. Αλλά όταν δεν έχω χώρο να πάω στο γυμναστήριο για πολλούς και διάφορους λόγους ή όταν βαριέμαι, πιο απλά, έχω πάρει ένα ωραίο στρωματάκι εδώ πέρα από το σούπερ μάρκετ. Έχω πάρει και μια μπάλα, όπως βλέπετε. Την μπαλίτσα εδώ πέρα, την οποία κάνει γυμναστική. Σήμερα δεν την χρησιμοποιήσουμε, δεν θα μας χρειαστεί. Και κάνω τη γυμναστικούλα μου εδώ πέρα. Θα σας δείξω κάποιες ασκησούλες για τους γλουτούς. Ελπίζω να τις κάνετε. Και πάτε με τη σωστή διατροφή που θα σας πω και τι θα κάνετε. Όχι να τρώτε, δεν είμαι διατροφολόγος, για Θεού. Αλλά θα μπορούσα να σας πω κάποια πράγματα έτσι ώστε σε συνδυασμό με τη γυμναστική να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο σώμα σας. Λοιπόν, πάμε. Η πιο γνωστή, από όσο ξέρετε όλοι, ασκησούλα για την εκγύμναση των γλουτών είναι τα σούμο καθίσματα. Δηλαδή, τα καθίσματα απλά κάθεσαι και γυμνάζεσαι το ποδάκο σου. Αλλά προσέξτε, όταν κάθεσαι, ούτε θα είσαι σε φάση σκύβης, ας πούμε, και δεν μπορείς. Κάθεσαι έτσι, ούτε επίσης να είναι το γόνατο πιο μπροστά από το δάχτυλο του ποδιού, δηλαδή να πάει εκεί. Είναι λάθος. Θα πρέπει το γόνατο να είναι όταν είσαι καθιστός σε ίδια ευθεία με το δάχτυλο του ποδιού σου. Δηλαδή, όπως κάθεσαι έτσι, τα χεράκια μπροστά, ή αν έχεις κάποιο βάρος ακόμα καλύτερα, χεράκια μπροστά και πάμε. Εκεί. Όσο πιο πολύ κάθεσαι κάτω, τόσο πιο πολύ ανοίγει ο ποπός πίσω και όπως θα έρθει μετά πάνω πάλι, τόσο πιο καλά θα γυμναστεί. Πάμε, δηλαδή, μία, δύο και ούτω καθεξής. 15 πεναλυψούλες τέτοιες να κάνετε. Σε τρία σετ είναι πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε ότι ανάμεσα, όταν τελειώνετε το πρώτο σετ και να πάτε στο δεύτερο, κάντε 3-4 λεπτά διαλυματάκι για να μπορέσετε να πάρετε και μια αναπνοή, αδερφέ, να πείτε και λίγο νερό. Πάτε να πίνετε νερό. Λοιπόν, άλλη ασκησούλα την οποία θα μπορούσατε να κάνετε για την εκγύμναση των γλουτών σας είναι η εξής, οι λεγόμενες προβολές, δηλαδή ένα ποδαράκι μπροστά και κάτω, σηκωνόμαστε αυτό. Όταν έχετε βάρη στα χέρια σας και τα έχετε το κάτω, να ξέρετε ότι θα μπορέσετε να σηκωθείτε πιο δύσκολα. Άρα θα μπορέσετε να γυμνάσετε αυτό το σημείο εδώ πέρα πιο καλά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι προβολές και με το λεφοδαράκι εμένα με αυτό το πόδι το αριστερό δεν με βολεύει καθόλου, με δυσκολεύει απίστευτα, αλλά παρόλα αυτά το κάνω. Λοιπόν, όπα, να βλέπετε θα πέσω. Λοιπόν, μπορείτε να στηρίχτε κάπου και απλά να κάνετε την ασκησούλα. Είναι αρκετά καλή άσκηση και για τον ποπό, για τα πλαϊνά εδώ πέρα και γιατί για αυτή την περιοχή πίσω, λένε και εδώ πέρα γιατί τραβάει λίγο και γυμνάζεται για αυτό το σημείο. Λοιπόν, άλλη άσκηση για τους γλουτούς. Είναι αυτή εδώ η ασκησούλα. Θα μπορείτε να κάτσετε έτσι και απλά να μην είστε ούτε με καμπούρα, ούτε και πολύ εκεί πέρα πάθει καμιά εγκύλωση. Εδώ πέρα έτσι, το ποδαράκι όσο μπορείτε πιο μπροστά, εκεί και μετά πάνω. Έτσι, 15 επαναληψούλες των 3 σετ. Όσο πιο πολύ πονάει αυτό το σημείο εδώ πέρα που δείχνω, πάει να πει ότι πιο πολύ, πιο καλά θα έχετε γυμνάσει την περιοχή του γλουτού. Εδώ. Εγώ κάνω και μια άλλη άσκηση που μοιάζει με αυτή και είναι αυτή αρκετά καλή. Κοιτάξτε. Όπως είμαι έτσι, τα χεράκια μπροστά, αντί να κάνω το πόδι εκεί και να το έχω πάνω λυγισμένο, το έχω τεντωμένο και το κάνω στα πλάγια έτσι. Μία μέσα από το πόδι
Μία έξω. Μέσα, έξω. Γυμνάζει αρκετά καλά και ξέρω το σημείο. Μισό να το εντοπίσω. Αυτό εδώ. Εδώ πέρα. Στο σηκώνω εδώ που πω και εντάξει. Είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, άλλη ασκησούρα που θα μπορούσατε να κάνετε είναι όπως τα σκυλάκια. Έχετε δει τα αρσενικά τα σκυλάκια. Οπότε όταν πάνε να κάνουν πιπί, σηκώνουν το ποδάκι πάνω. Δηλαδή, όπως είμαστε έτσι, σηκώνουμε τα πόδια πάνω έτσι και προσπαθούμε να το κρατήσουμε εκεί. Σε αυτό το σημείο, επειδή το νιώθω αυτή τη στιγμή, πονάει αυτό το σημείο εδώ. Που σημαίνει ότι γυμνάζεται αυτό εδώ πέρα, στα πλάγια. Λοιπόν, άλλη ασκησούλα είναι αυτή εδώ. Καθόμαστε ξαπλωτές και αραχτές. Και όπως είμαστε έτσι, προσπαθούμε να σηκώσουμε τη μέση μας και να τη φέρουμε στην ίδια ευθεία με το γόνατό μας εδώ. Δηλαδή, τα χέρια εδώ πέρα και πάμε. Εκεί. Σφίγγεται αυτή η περιοχή εδώ πέρα. Άρα γυμνάζεται. Πάνω. Όπα, πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Πάνω. Κάτω. Αυτή είναι η άσκηση. Είναι πολύ καλή και για τη μέση. Όποιος έχει πρόβλημα για τη μέση, μετά από λίγο καιρό θα καταλάβει ότι η μέση του είναι καλύτερα. Το ξέρω γιατί το έχω. Επίσης θα μπορούσατε να κάνετε την άσκηση αυτή όπως είστε έτσι, με το ένα πόδι εδώ πέρα τεντωμένο και ανεβαίνετε έτσι. Είναι πιο δύσκολη η άσκηση, αλλά έχετε ακούσει που λένε ότι όταν είναι κάτι πιο δύσκολο έχετε καλύτερο αποτέλεσμα. No pain, no gain. Λοιπόν, ήθελα να διευκρινίσω καλό μου κοινό και μικρό ότι να ξέρετε ότι δεν αρκεί να κάνετε μόνο γυμναστική για να ανταποκριθείτε στο σώμα σας. Δυστυχώς, πρέπει να τρώτε και καλά και σωστά. Όταν λέω καλά, δεν λέω να τρώτε τον άμπακο, να πείτε μετά ότι έφαγα καλά, χόρτασα. Ενώ να τρώτε σωστά. Δηλαδή, θες να φας μια μπριζόλα, βραδεφέ, να τη φας. Μην μου τη φας από πατάτες τηγανιτές. Κάνε και μέσα να τρώω να κάψεις λίγο. Δηλαδή, πας τώρα στο γυμναστήριο, γυμνάζεσαι και θερμίδες και μετά πας στο σπίτι, πλακώνεις τις μπριζόλες και τα σουβλάκια και τα ξαναπαίνεις. Δηλαδή, δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις. Επίσης, να πίνετε όσο πιο πολύ νερό μπορείτε. 2,5 λίτρα μπορείς να πιείς τη μέρα. Πιέστα! Μια χαρά θα είναι και καλό θα σου κάνει. Και οι κοπέλες που έχετε κυταρίτιδα, επειδή είχα και εγώ κυταρίτιδα και γιατί λέω είχα. Γιατί με αυτή τη διατροφή, τη γυμναστική και το πολύ νερό, έχει αρχίσει να εξαφανίζεται. Ναι, μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Δεν είναι δύσκολο ούτε σε γιατρούς που να πάτε, ούτε εγχειρήσεις, ούτε πλαστικές, ούτε τίποτα. Απλά να γυμναστείτε και να τρώτε σωστά. Επίσης, να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μπαίνει σε πρόγραμμα δίαιτας, δηλαδή πρέπει να δυνατήσω, το ράβω, δεν τρώω, αυτά πράγματα μην τα κάνετε και μην βλέπετε στο ίντερνετ διαφημίσεις. Συνέχεια αυτό το πράγμα γίνεται στο YouTube. Κάντε μετά το να πάτε στον υπολογιστή και να βάζετε διαφήμιση, τέλος πάντων. Να μην μπαίνετε σε πρόγραμμα δίαιτας τύπου αυτά που λέει στο ίντερνετ, χάσετε 10 κιλά στην εβδομάδα. Αυτά πρέπει να τα κάνετε. Να σκέφτεστε το σώμα σας, να το σέβεστε για να σας σέβεται και αυτό. Διότι να ξέρετε οι κοπέλες και ειδικά οι νέες κοπέλες που δυστυχώς είναι δικιά του δεξιά και πληροφορεί πάρα πολύ ότι όταν αλλάζει το 10% του σώματός σας, αλλάζει η περίοδος, οι ορμόνες, η διάθεση, τα νεύρα. Είμαστε λίγο στην κρινιά, δεν γινόμαστε πιο πολύ. Αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα στο σώμα μας και αυτό πράγμα όλα είναι υγιείς, δεν είναι. Και σας το λέω εγώ, που έφτασα τα 46 κιλά, στα 22 μου έχω φτάσει και τα 42,5, αλλά τώρα στα 29 μου είμαι 50. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν πίσω από κιλά το να τρώω ένα μπακό και δεν ξέρω και εγώ τι. Έμαθα να τρώω σωστά, πήγα σε γιατρό και με έμαθα να τρώω λαχανικά και φρούτα. Εγώ μιλώ, δεν είχα αγγίσει στη ζωή ποτέ. Και τώρα τρώω πολλά φρούτα και λαχανικά και βλέπω ότι και ενέργεια έχω και ξεκούραστη ξυπνάω και στο γυμναστήριο πιο πολύ ενέργεια έχω και στη δουλειά
μου τρέχω πιο πολύ, γιατί η δουλειά μου είναι πάρα πολύ αγχωτική και πρέπει να τρέχεις για να μην χτυπήσουν τα παιδιά, όσοι ξέρετε ότι είμαι παιδαγωγός. Και το δίδυμα μου έχει καλυτερεύσει, διότι ενδυνατώνεται από τα πολλά φρούτα και τα λαχανικά που τρώω, με το νεράκι που πίνω. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η περίοδος μου, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, δεν είναι ντροπή. Διότι η περίοδος είναι σημαντικό να είναι σταθερή. Δεν είναι ωραίο πράγμα να έχεις 3 φορές το μήνα περίοδο ή να σου έρχεται περίοδος κάθε 3 μήνες. Δεν είναι υγιές. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι φταίει ο καιρός και τη ζωή και εγώ τη φταίει. Εντάξει, προφανώς θα φταίει και το κλίμα λίγο, άμα δεν είσαι συνηθισμένη. Αλλά όταν είσαι καλά, είσαι σου και τρως, τη φορτίζεις το σώμα σου, αυτό θα σου πει και ευχαριστώ και το ευχαριστώ ποιο θα είναι να λειτουργήσει καλύτερο ο οργανισμός σου. Λοιπόν, τα μαλλιά μου είναι πιο μακριά. Τα μαλλιά μου για ένα λόγο δεν μακρύνουν και πέφτανε κιόλα. Τώρα τα μαλλιά μου έχουν μακρύνει με τον δρόμο που πίνω, πραγματικά δεν προλαβαίνω να το κουρεύω. Έχω φτάσει τα 50 κιλά, νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Και έχω σκοπό να συνεχίσω και να το κάνω και να το μεταδώσω και στον κόσμο ότι να τρώτε. Επίσης κάτι άλλο που μπορεί να μην σχετίζεται πολύ με αυτό το βίντεο που έχω φτιάξει, αλλά κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται άμα το δεις λίγο καλύτερα από άλλη αυτή τη γωνία. Τι θέλω να πω, ότι όταν φροντίσεις το σώμα σου, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου γιατί βλέπεις τα αποτελέσματα ότι είναι καλύτερα και όταν είσαι σε μια σχέση μακρόχρονη ή σε ένα γάμο ή παιδιά ή και έχεις αφαιθεί και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, που παχαίνουν οι γυναίκες και δεν ξέρω και εγώ τι, ο άντρας είναι λογικό να κοιτάξει αλλού. Αν φροντίσεις το σώμα σου όμως και δείξεις ότι έχεις κρατήσει ακόμα το φιλικό που γνώρισε όταν σε πρωτογνώρισε, πιστέψτε ότι θα αρχίσει να αλλάζει και ο ίδιος απέναντί σας και θα έχετε και καλύτερη σχέση με τον σύντροφό σας, τώρα δεν θα σας ξέρω εγώ τι. Αυτό, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να τον σέβεστε και να είστε σε οι γυναίκες να είστε όμορφες, γιατί αυτό μας κάνει ενδιαφέρον από τους άντρες, ο ποπός, το στήθος, τα κιλάκια, τα μαγουλάκια, τα χεράκια που κρέμονται λίγο και εμένα κρέμονται, εντάξει δεν κρέμονται πολύ, ευτυχώς δηλαδή. Οι άντρες, φροντίστε και στον εαυτό σας, μου πίνετε τις μπύρες εκεί πέρα και στείλετε τις μπυρκυλιές, δεν ξέρω και εγώ πού. Γενικά, να είστε ωραίοι για εσάς και μετά και τους άλλους. Να κοιτάξετε στον εαυτό σας, στον καθένα τον εαυτό σας και να λέτε, μ' αρέσει αυτό που είμαι. Όχι αφέθηκα επειδή έκανα παιδιά και είμαι άρχοντας και. Το κακό δεν αργεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ήθελα να πω. Όποιος θέλει να... Όποιος έχει κάποια ιδέα για το επόμενο βίντεο θα μπορούσε να μου την γράψει, διότι... Εγώ σκέφτομαι γενικότερα πάρα πολλά πράγματα να κάνω σε βίντεο, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς σας αρέσει. Οπότε θα προτιμούσα να μου πείτε ότι άλλες ξέρεις θα μπορούσε να πεις για αυτό το πράγμα ή να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Πολύ ευχαρίστω να το πείτε. Η σελίδα μου στο Facebook ξέρετε ποια είναι, σαν την κάρτη, το κανάλι μου είναι αυτό, θα πιστεύω να κάνει εγγραφούλα μου. Καλώς, όποιος πιστός προσέλθει. Αυτά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τους εαυτούς σας και πιείτε εδώ και ένα καφεδάκι για εμάς στην Ελλάδα, για εμάς στην Ζενιτιά. Άντε, φιλάκι πολλά, μουάκια σας.